Οι φωτογραφίες έχουν μπει για τα καλά στη ζωή μας. Το 2013 ο όρος selfie χαρακτηρίστηκε ως λέξη της χρονιάς, σύμφωνα με το λεξικό της Οξφόρδης, καθώς τα αυτοπορτρέτα είχαν γίνει ήδη παγκόσμια μόδα, κυρίως μέσω των smartphones. Τι βγάζετε selfie φωτογραφίες? Εγώ πάρα πολύ. Γιατί, πες μου, γιατί σ' αρέσει? Είναι πολύ κοινωνικό. Ακόμα και με αγνώστους μπορείς να βγάλεις selfie. Θέλουμε να τραβάμε εκείνη τη στιγμή μας. Κοκορευόμαστε και λίγο, άμα περνάμε καλά, να κάνουμε λίγο τον άλλο να ζηλέψει. Είναι αστείο. Είναι κάτι που δίνει στην παρέα θέμα για συζήτηση. Οπωσδήποτε συμβάλλει στο να ανοίξεις περισσότερο στους άλλους ανθρώπους. Αλλά όταν είναι καταχρηστική η χρήση της selfie, ναι, εκεί πέρα μπορούμε να συζητήσουμε πράγματα. Μπορεί να υπάρχει ακόμα και το ναρκισιστικό βεβαίως στοιχείο, που όμως δεν σημαίνει τίποτα από μόνο του. Μπορεί να σημαίνει όμως επίσης και μια πίεση ανταγωνιστική μέσα στην παρέα μου, μέσα στο χώρο μου. Η selfie που ξεπέρασε κάθε προηγούμενο σε likes ήταν εκείνη της Ellen DeGeneres στο Twitter από τα Oscar του 2014. Αλλά η selfie που προκάλεσε κάθε προηγούμενο σε συζυγική γκρίνια ήταν εκείνη του Μπάρακ Ομπάμα στην κηδεία του Νέλσον Μαντέλα. Η Μισελ Ομπάμα δεν πειράχτηκε τόσο που ο σύζυγος, αντί να κλαίει τον νεκρό, έβγαζε φωτογραφίες, αλλά επειδή στη σέλφι ήταν και η όμορφη πρωθυπουργός της Δανίας. Εντάξει, ωραία είναι. Μια φωτογραφία, την έχεις σκεσμένη, οπότε είναι ευχάριστο. Βγάζουμε γύρω στις 5-6. 5-6, ναι. Μία για το πρωί, μία για το μεσημέρι. Μία για το βράδυ. Σίγουρα είναι μία μόδα. Ένας όμορφος τρόπος για να επικοινωνήσουμε με μια εικόνα. Δηλαδή μια εικόνα είναι χίλιες λέξεις, καμιά φορά μια εικόνα τα λέει όλα. Είχε, ας πούμε, ένα αστείο περιστατικό πριν από ένα χρόνο ενός νεαρού, ο οποίος κατέστρεψε ένα άγαλμα, έκοψε ένα χέρι από ένα ελληνορωμαϊκό άγαλμα, προσπαθώντας να βγάλει μια selfie με το άγαλμα. Σε γενικές γραμμές πάντως θα έλεγα ότι είναι κάτι που πρέπει να το αγκαλιάσουμε μάλλον και να το αποδεχτούμε. Ακόμα και ο Ποντίφικας έσπασε το πρωτόκολλο της Αγίας Έδρας και φωτογραφήθηκε με νεαρούς σε μία πόζα selfie, η οποία ανέβηκε σε Facebook, Twitter και Instagram, προκαλώντας εκατομμύρια κλικ. Μια αστεία στιγμή, συνήθως εγώ το κάνω και με γκριμάτσες, είναι πολύ συχνό αυτό για μένα. Οπότε, ξέρεις, είναι ένας διασκεδαστικός τρόπος να χρησιμοποιήσουμε τα social media για άλλη μια φορά. Καλλιτέχνες, τραγουδιστές, ηθοποιοί, αθλητές, σε καθημερινές τους συνήθειες, αμακιγιάριστοι ή όχι, εκφράζονται μέσα από τις selfie φωτογραφίες. Δείχνουν μέρος της δουλειάς τους αλλά και της ζωής τους. Γίνονται ένα με τους θαυμαστές τους. Τι αναζητούν όμως οι περισσότεροι σε μια selfie? Θέλω να αποτυπώσω συναισθήματα της στιγμής. Επιστεύω είναι μόδα που θα περάσει, δηλαδή είναι της εποχής. Κάποιοι το χαρακτηρίζουν τρέλα της εποχής, άλλοι πάλι θεωρούν πως ήρθε για να μείνει. Άλλωστε τα γεγονότα δείχνουν πως δεν ανακαλύφθηκε πρόσφατα, αφού η δίψα για selfie υπήρχε από το 1920, όταν ο φωτογράφος Τζόζεφ Μπάιρον και οι συνεργάτες του πόζαραν για την πρώτη selfie στην ιστορία με φόντο τη Νέα Υόρκη. Έλα, κάνουμε τέτοιο, να κάνουμε τα...